Θα ήθελα να σας έλεγα ακόμη ότι στο όλο θέμα που αναφέρεται στον δημιουργόν Θεόν, ότι ο Θεός είναι πρώτον δημιουργός, είναι δεύτερον προνοητής και τρίτον κυβερνήτης. Βέβαια εδώ δεν αναφέρει ίσως ρητά ή να έχει ειδικά παραγράφους ο Άγιος Κύριλλος στο θέμα προνοητής και κυβερνήτης, όπως στο θέμα δημιουργός. Αλλά όμως, αν κανείς θα ήθελε να δει πώς αναπτύσσει το θέμα του, υπονοεί ότι ο Θεός είναι και προνοητής, είναι και κυβερνήτης. Προσέξτε, είναι τρία πράγματα, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Είναι δημιουργός, είναι προνοητής και κυβερνήτης. Δημιουργός θα πει ότι δημιουργεί τα πάντα. Από πού? Εκ του μηδενός. Είναι δόγμα πίστεως αυτό το εκ του μηδενός. Είναι κάτι που και εδώ βλέπει κανείς την οριακότητα του ανθρωπίνου νου. Ποτέ δεν θα συλλάβει ο άνθρωπος ότι εκ του μηδενός παράγεται κάτι. Έλεγε ο Αριστοτέλης, εκ του μηδενός μηδέν. Αλλά επειδή ακριβώς η φιλοσοφία κινείται πάντοτε με βάση τη λογική, γι' αυτό ποτέ η φιλοσοφία δεν αντελήφθη ότι είναι δυνατόν εκ του μηδενός κάτι να παράγεται. Γι' αυτό η φιλοσοφία δέχθηκε την αιωνιότητα του σύμπαντος, της ύλης, των πνευμάτων, την αιωνιότητα της δημιουργίας. Είναι πολύ πραγμονό, που δείχνει ότι δεν μπορεί να συλληφθεί από ανθρώπινο μυαλό η εκ του μηδενός δημιουργία. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο Θεός είναι δημιουργός, σημαίνει ότι δημιουργεί εκ του μηδενός, διότι αν η ύλη είναι αιωνία, τότε ο Θεός δεν είναι δημιουργός. Διότι αν ο Θεός είναι αιώνιος και το σύμπαν είναι αιώνιο, τότε το σύμπαν είναι συνάναρχο με το Θεό, δηλαδή συνεώνιο με το Θεό. Για να γίνει πρέπει να υπήρξε πιο μπροστά ο Θεός από τη δημιουργία. Μα εάν το σύμπαν είναι αιώνιο, όπως είναι και ο Θεός αιώνιος, και συνυπάρχουν, δεν είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να είναι δημιουργός του σύμπαντος. Γι' αυτό το λόγο όλα τα φιλοσοφικά συστήματα δεν δέχονται ότι ο Θεός είναι δημιουργός του παντός, για τον λόγο που σας εξήγησα τώρα. Αλλά τι είναι? Ο Πλάτων δεν δέχεται ο Θεός είναι δημιουργός του παντός, αλλά είναι διακοσμικής. Γι' αυτό και οι λέξεις κόσμος, κόσμος θα πει στολίδι, όπως θα ξέρετε. Στολίζω, κοσμό, κόσμος, στολίζω, στολισμός, στόλισμα κτλ. Κόσμημα, λέμε κόσμημα, θα πει στολίδι. Ο Θεός λοιπόν είναι διακοσμητής. Παίρνει από την υπάρχουσα ύλη και δημιουργεί και στολίζει, δηλαδή διακοσμεί ό,τι διακοσμεί. Ο Θεός αηγεωμετρεί, σημαίνει παίρνει και γεωμετρεί. Όπως ακριβώς ο αρχιτέκτον παίρνει πέτρες, τούβλα, αλλά αυτά δεν τα βγάζει εκ του μηδενός του αρχιτέκτον. Τα βρίσκει στη γη επάνω, τα υλικά, και φτιάχνει καλλιτεχνήματα. Φτιάχνει κύματα, γέφυρες κτλ. Έτσι λοιπόν και ο Θεός κατά τον Πλάτωνα. Για να καταλάβετε, σας παρακαλώ, πόσο απέχει ο Πλάτων από τον χριστιανισμό. Παρασάγγες, αγαπητοί μου. Το λέγω γιατί μερικοί νομίζουν ότι ο πλατωνισμός, ο Πλάτωνας με τον χριστιανισμό είναι πολύ πολύ κοντά. Αγαπητοί μου, παρασάγγες. Για να μην πω ότι ο χριστιανισμός κατεδίκασε τον πλατωνισμό στο πρόσωπο του Οριγένους. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Ποτέ μην το ξεχνάμε. Κάνουμε μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι αυτά συγγενεύουν. Και νομίζουμε ότι συγγενεύουν επειδή ο Πλάτων μίλησε για ένα Θεό ή ακόμη μίλησε για έναν κόσμο πνευματικό. Ναι, ψήγματα όμως είναι αυτά. Ψήγματα αληθείας, μόλις. Αλλά ολόκληρο το σύστημα το πλατωνικό πόρο απέχει από τον χριστιανισμό. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
Έτσι δεν φαντάστηκε ο Πλάτωνας, ο Πλάτων των θεών δημιουργών, αλλά διακοσμητήν. Μόνο εις τον χριστιανισμό θεάται ο Θεός, αληθινός δημιουργός, με όλη τη σημασία της λέξεως, εκ του μηδενός και φυσικά και διακοσμητής. Όταν ο Θεός είπε να γίνει το φως, σημαίνει εκ του φωτός έγιναν όλα. Το έχουμε κι άλλοτε αυτό πει, αυτό το μεγαλειώδες, το οποίο δεν θα μου φύγει ως μεγαλείο ποτέ από το μυαλό. Ότι από το φως, από την ενέργεια, έγινε το υλικό σύμπαν. Είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι μια αλήθεια που μόλις τώρα τη βρήκε η επιστήμη. Μόλις τώρα. Μόλις τώρα το λέει η επιστήμη. Και μάλιστα ότι ο υλικός κόσμος έγινε εκ της ενεργίας και μάλιστα από την αρίστη μορφή της ενεργίας που είναι το φως. Γιατί έχουμε και άλλες μορφές ενεργίας. Είναι ο ηλεκτρισμός, είναι η θερμότης κλπ. Λοιπόν, συνεπώς είναι μεγαλειώδης. Είπε λοιπόν ο Θεός να γίνει φως. Αλλά παρακάτω έγινε το σύμπαν. Μετά παρακάτω βλέπουμε να, εκεί στις ημέρες τις δημιουργικές, ο Θεός να διαφοροποιεί αυτό που, που κατασκευάστηκε, που φτιάχτηκε. Έκανε, λέγει, επειδή η αναφορά είναι στη γη, δεν ενδιαφέρει κάτι περισσότερο, η κατοικία του ανθρώπου είναι η γη. Και λέγει ότι ο Θεός διαμορφώνει την επιφάνεια της γης με τα νερά, τα βουνά, λίμνες, ποτάμια, βάζει μετά τη ζωή μέσα στα ποτάμια, κάνει τα φυτά, κάνει μετά τα χερσαία ζώα και τελευταία κάνει τον άνθρωπο. Αυτά τώρα είναι η διακόσμηση από τα υπάρχοντα υλικά. Τι είπε ο Θεός? Βλαστισάτο, είπε ο Θεός, βλαστισάτο η γη, βοτάνιν χόρτο και το καθεξής. Θα πει βλαστισάτο η γη. Η γη είναι το υπόβαθρο της υπάρξεως των φυτών. Ο Θεός έκανε και τη γη, εκ του μηδενός σας είπα, κάνει τώρα και την βλάστηση εκ της υπαρχούσης ύλης, που είναι η διακόσμηση της γης. Ο Θεός λοιπόν είναι και δημιουργός και είναι και διακοσμητής. Κατόπιν ο Θεός εκείνα που δημιούργησε τα φροντίζει. Είναι αδιανόητο πράγμα να μην φροντίζει ο Θεός εκείνα το οποίο έχει κάνει. Υπάρχουν πολλά φιλοσοφικά συστήματα που δεν δέχονται ότι ο Θεός είναι προνοητής. Ο Θεός έκανε τον κόσμο, όπως είναι φερειπίν ο δεϊσμός, δεϊσμός. Ο Θεός έβαλε τους φυσικούς νόμους και λειτουργούν και φεύγει μακριά, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τη δημιουργία. Όχι, αγαπητοί μου, ο Θεός είναι. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι, λέγει ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας μου έως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Τι εργάζεται το πατήρ? Το έργο του Θεού είναι πολλαπλούν. Είναι η πρόνοια του σύμπαντος κόσμου, είναι η κυβέρνηση του σύμπαντος κόσμου και η σωτηρία των όντων, των λογικών όντων, των ανθρώπων. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται. Βέβαια, εκεί που λέγει η Γραφή ο Θεός κατέπαυσε από τον έργο αυτού, αναφέρεται στο Θεός δημιουργός. Ο Θεός καταπάβει να δημιουργεί εκ του μηδενός. Σταματάει. Παρακάτω, αυτά που ο Θεός έκανε, τώρα τα φροντίζει και τα κυβερνά. Εκεί αναφέρεται ο Θεός, ο πατήρ μου ο Σάρτη εργάζεται. Όχι με την έννοια να δημιουργήσει κάτι καινούριο, αλλά με την έννοια να συντηρήσει και να κυβερνήσει. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι δημιουργός, είναι προνοητής, σας είπα, φροντίζει για όλα αυτά. Και κυβερνήτης τι σημαίνει? Δεν είναι το ίδιο προνοητής και κυβερνήτης? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Για να καταλάβετε τη διαφορά θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα καράβι και μέσα στο καράβι αυτό υπάρχει ο πλοίαρχος, οι ναύτες και και οι επιβάτες. Ο πλοίαρχος μέσα στο καράβι φροντίζει, δίνει εντολές στους ναύτες πώς να περιποιηθούν τους επιβάτες. Ας πούμε ο μάγειρος θα πάρει από την αποθήκη τρόφιμα να μαγειρέψει, οι άλλοι οι καμαρότοι να τακτοποιήσουν τα κρεβάτια των επιβατών και ούτω καθεξής. Ό,τι ανάγκες υπάρχουν μέσα στο καράβι.
Αυτό λέγεται πρόνοια. Φροντίδα. Το καράβι όμως ολόκληρο ταξιδεύει και κατευθύνεται σε ένα λιμάνι. Αυτό λέγεται κυβέρνηση. Ολόκληρο το καράβι κάπου πηγαίνει. Έτσι το σύμπαν ολόκληρο κάπου πηγαίνει. Αυτό το κάπου πηγαίνει έχει ένα σκοπό, δηλαδή στον οποίο πρέπει να φτάσει. Αυτό λέγεται κυβέρνηση. Ποιος είναι ο σκοπός αυτός? Είναι είμαι ένα άνθρωποι να θεωθούν, εννοείται ευσεβείς, το δε σύμπαν ολόκληρο να φτάσει στο να γίνει καινούριο, ανακαινισμένο, και αυτό να δεχθεί τη δόξα του Θεού μέσα στο οποίο σύμπαν θα κατοικεί πια καινή ουρανή, καινή γη, θα κατοικεί δικαιοσύνη, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, δηλαδή αγιώτης, δηλαδή θα είναι η βασιλεία του Θεού. Εκεί κατευθύνεται το σύμπαν. Ο Θεός κυβερνά την ιστορία χωρίς να εμποδίζει την ανθρωπίνη ελευθερία και βούληση, κυβερνά την ιστορία. Το τελευταίο, θα λέγαμε, ατού, ας μου επιτραπεί αυτή η φράση, ανήκει πάντα στο Θεό. Ό,τι να κάνουν οι άνθρωποι, όπως να τα μπερδέψουν τα πράγματα, λέμε αυτός ο λαός έκανε πόλεμο με εκείνο τον άλλο λαό, εκείνος μπερδέψει ο τρίτος, ο παρακάτω έγινε έτσι, μπέρδεμα επί μπερδέματος, κάτι που το ανθρώπινο μυαλό για να τα ξεχώριζε αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσε. Στην τελευταία ανάλυση όλα υπηρετούν, όσο μπερδεμένα και να είναι, όσο μυστικά και να είναι, όσο ανεξερεύνητα και ανεξιγνίαστα να είναι, στην τελευταία ανάλυση υπηρετούν την κυβέρνηση του Θεού. Όλα τελικά, χωρίς, ξαναλέγω για δεύτερη φορά, να εμποδιστεί η ανθρωπίνη βούληση και ελευθερία, τελικά απολύγουν εις το σχέδιο του Θεού στην κυβέρνησή του. Είναι μεγαλειώδη. Ανήκουν μόνο στη γνώση και τη σοφία του Θεού όλα αυτά. Γι' αυτό και η σοφία του Θεού λέγεται πολυπίκυλος σοφία. Ώστε λοιπόν ο Θεός είναι δημιουργός, είναι προνοητής, είναι κυβερνήτης. Αυτό θα το δούμε τώρα εδώ, έτσι διάχυτο μέσα σε αυτά τα οποία θα αναφέρομαι και που σας ξαναλέγω θα είπα πιο λιγάκι τονισμένα και χωριστά για να τα γνωρίζουμε. Όπως εδώ, αν πιστεύει κανείς ότι ο Θεός είναι δημιουργός αλλά δεν πιστεύει ότι είναι προνοητής, σφάλεται. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι δημιουργός αλλά όχι προνοητής. Όταν δεν πιστεύει ο άλλος ότι ο Θεός για αυτόν θα φροντίσει, λέει πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού. Μάλιστα. Ένα βήμα παρακάτω. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι δημιουργός. Δεν πιστεύει όμως στην πρόνοια του Θεού. Δεν πιστεύει. Πολύ δε παραπάνω δεν πιστεύει στην κυβέρνηση του Θεού. Για να έχουμε σωστή πίστη πρέπει να τα πιστεύουμε όλα αυτά, να παλευόμεθα όλα αυτά.